Πώς θα πείτε σεβασμό από εμάς? Ποια είναι αυτή η ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Πηγαίνω, έρχομαι κύριε με 10 χρόνια, θα το πω τώρα κι εγώ, στη Σύρο, να πω προσωπική μου ιστορία. Έχω κάνει μηνυτήρια αναφορά και στη Σέριφο εδώ και 10 χρόνια για το χτίσιμο μιας παραλίας. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι κάτοικοι. 10 χρόνια πηγαίνω, ερχόμαστε. Έχω κατηγορηθεί, έχω φάει μηνύσεις. Φτάσανε λοιπόν στο προηγούμενο δικαστήριο να καταδικαστούν, γιατί βρήκαν ότι επιτέλους μετά από 10 χρόνια ότι έχουν χτίσει παράνομα. Από τα 20 στρέμματα, 17,5 είναι του δημοσίου. Και έγινε έφεση και αθώθηκαν οι κυρίες που χτίσαν. Και είμαι σίγουρος θα βγουν τις άκρες μέσα στις υπηρεσίες να συνεχίσουν να χτίζουν. Για το δημόσιο θα του δώσει την έκταση. Βασανιστήκαμε εμείς για να πουλήσει την έκταση στο δημόσιο που καταπατήσανε. Μήπως πρέπει να υπάρχει ένα δικαστικό σώμα, η δυσόμαση, να βλέπει τι γίνεται? Για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν διαφθαρεί και βγάζουν ψεύτικα χαρτιά παντού. Η Ελλάδα έχει πει από Παπαδρέου ανοίξει σε Έλληνες, όχι σε μερικούς Έλληνες. Οι παραλίες ανήκουν σε όλους. Και αυτό το πράγμα να τελειώσει. Να καταλάβει ο κόσμος και να μην ρωτάει κανέναν. Να μπαίνει στις παραλίες και να κάνει μπάνιο. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Να βρει τα μονοπάτια του, τα χαραγμένα, και όποιος του φωνάξει να του κάνει στο στεοτοπικό του σύστημα και να συνεχίσει. Οι παραλίες ανήκουν σε όλο τον κόσμο, να τελειώσει αυτό.